Ενδεχομένως, εγώ δεν θυμάμαι να το έχω ξανακούσει. Μπράβο μας, το καταφέραμε και αυτό. Μεγάλες ποσότητες με ογκώδη απορρίμματα και κάθε λογή σκουπίδια έχουν απομακρύνει για άλλη μια φορά τις τελευταίες μέρες τα συνεργεία καθαρισμού του Δήμου Δέλτα περιμετρικά του οικισμού των Ρωμά στην Αγία Σοφία. Από τους συγκεκριμένους δρόμους διέρχονται καθημερινά εκατοντάδες οχήματα, ενώ πολλοί επιτίδη λιμένονται την περιοχή, μετατρέποντάς την συνεχώς σε απέραντη χωματέρη. Η επιχείρηση απομάκρυνσης κάθε λογής απορριμμάτων, μεταξύ των οποίων και ογκώδη, συνεχίζεται με αμύωτο ρυθμό. Πρόκειται για μια πολυετή διαρκή υγειονομική βόμβα που βρίσκεται δίπλα στον οικισμό Αγία Σοφία στο Δήμο Δέλτα. Μηχανήματα και υπάλληλοι έχουν ρηχτεί στη μάχη του καθαρισμού. Λάστιχα, παλιά έπιπλα, μπάζα και κάθε λογή σκουπίδια πετάγονται στην ευρύτερη περιοχή. Ποιο είναι όμως το ζητούμενο? Ότι όλα αυτά που βλέπετε εδώ δεν είναι από τον Δήμο μας. Είναι από όλο τον νομό Θεσσαλονίκης. Εδώ το πρόβλημα είναι όλων των πολιτών του Δήμου που τι κάνουν όταν κάνουν μία ανακαίνιση στα σπίτια τους, είτε είναι μαγαζιά είτε σπίτια. Δεν οικιάζουν από κάποια εταιρεία νόμιμα ένα σκαφάκι το οποίο το κόστος είναι 80 ευρώ από ό,τι ξέρω. Τι κάνουν? Τα παρατάνε, πηγαίνουν κάποιοι επιτίδη, είτε αυτοί είναι Ρωμά είτε κάποιοι άλλοι, με αποτέλεσμα, με ένα κόστος πολύ μικρό, τα μαζεύουν και έρχονται και τα πετάνε γύρω-γύρω περιμετρικά σε όλο το Δήμο. Η προσπάθεια της υπηρεσίας καθαριότητας του Δήμου είναι καθημερινή και τις τελευταίες ημέρες έχει βελτιωθεί κατά πολύ η εικόνα της συγκεκριμένης περιοχής. Δυστυχώς, παρά τις επίμονες προσπάθειες των υπαλλήλων του Δήμου, οι ασυνείδητοι συνεχίζουν την περιβαλλοντική καταστροφή. Στις οδούς Κωνσταντινουπόλεως, Ελαιώνος και πρόσφατα στην οδό Πόντου έγιναν καθαρισμοί των συγκεκριμένων δρόμων, όπου διέρχονται καθημερινά εκατοντάδες οχήματα δεκάδων επιχειρήσεων που δραστηριοποιούν στην περιοχή. Με συνεννόηση με την περιφέρεια από την πρώτη στιγμή είδαμε ότι πρέπει να το λύσουμε αυτό το θέμα, γιατί ήταν τόνοι, πάρα πολλοί τόνοι που μόνοι μας σαν Δήμος δεν μπορούσαμε να τα πάρουμε. Με συνεννόηση με την περιφέρεια φτάσαμε σε ένα σημείο, τα έχουμε αδειάσει. Εδώ δηλαδή μετά από πολλά χρόνια είχε καθαρίσει. Δεν υπήρχε τίποτε ούτε σε αυτόν τον δρόμο που είναι η Κωνσταντινούπολεως, που είναι ο οικισμός της Αγίας Σοφίας, αλλά και ο άλλος ο δρόμος ο παράλληλος που είναι η Ελαιώνος. Αυτοί οι δύο οι δρόμοι ήταν γεμάτοι. Καταφέραμε και τα καθαρίσαμε. Από τη στιγμή που το είχαμε καθαρίσει τελείως, εμείς κατά τακτικά διαστήματα, μία φορά την εβδομάδα, κάθε 15 ανάλογα πότε έχουμε τη δυνατότητα, ερχόμαστε και τα καθαρίζουμε. Γιατί έχουμε 4 NCB και 4 φορτηγά για όλο τον Δήμο, οπότε καταλαβαίνετε πρέπει να καθαρίσουμε και τον Δήμο, παράλληλα να ερχόμαστε και εδώ. Η αστυνομία να περιφρουρήσει λιγάκι όλο τον χώρο. Και όχι μόνο εδώ. Δηλαδή αυτά τα αυτοκίνητα που έρχονται εδώ από κάπου ξεκινάνε. Αν δηλαδή σε κάποιους δρόμους που έρχονται εδώ μπει η αστυνομία και πιάσει κάποια αυτοκίνητα, πρέπει να τους τιμωρήσουμε. Δηλαδή αν τιμωρηθούν 5 άτομα, πιστεύω θα σταματήσει αυτό εδώ. Αν δεν τιμωρηθούν, θα γίνεται συνέχεια. Εμείς το πρωί μας εδώ, το βράδυ ξαναγεμίζει. Προσπαθούμε να ενημερώνουμε τον κόσμο να μην πετάει όπου να είναι τα σκουπίδια, γιατί ο Δήμος έρχεται και καθαρίζει και κάνει 2 φορές την εβδομάδα αποκομιδή των κάδων. Ο Αντιδήμαρχος Καθαριότητας απευθύνει έκκληση σε δημότες, επιχειρηματίες αλλά και τους κατοίκους του οικισμού Ρωμά να προστατεύσουν το περιβάλλον για να διατηρηθεί η περιοχή καθαρή. Αυτή την εβδομάδα δεν καθαρίζουμε μέσα τα διαμερίσματα και είμαστε εδώ για να μπορούμε να τα απεξέλθουμε, γιατί έχει παραγίνει. Εχθές ήμασταν στην Πόντου με κάποιους υπαλλήλους, καθαρίσαμε την Πόντου. Σήμερα είμαστε και στην Ελαιώνος και στην Κωνσταντινούπολεως. Δεν προλαβαίνουμε. Εδώ αυτό το πράγμα, δηλαδή κάθε μέρα πρέπει να είμαστε εδώ. Άμα φύγουμε σήμερα, τώρα άμα φύγουμε, σας λέω εγώ το βράδυ θα έρθουν πάλι να ρίξουν. Η Ελαιώνος, η άλλη οδός, αφού έχουν ρίξει δεξιά-αριστερά από το δρόμο, ενώ περνάνε 2 αυτοκίνητα, περνούσε ένα αυτοκίνητο, στο τέλος τι κάνανε, ρίξανε μέσα στο δρόμο. Δηλαδή σήμερα από το πρωί έχουμε κουβαλήσει γύρω στα 20 αυτοκίνητα για να ρίξουμε το δρόμο. Μπορούμε να κάνουμε, να βοηθήσουμε, να μην γίνεται αυτό το χάλι. Ο Δήμος δράνει συνέχεια και κάνει παρεμβάσεις. Εμείς το καταγγέλνουμε αυτό και στο Δήμο και στην αστυνομία, αλλά προσπαθούμε. Έχουμε και εμείς μια μεγάλη ευθύνη για που πετάνε τα σκουπίδια όπου να είναι, αλλά έχουμε και στοιχεία διερχόμενα από γύρω από την περιοχή που πετάνε και αυτοί. Πριν από λίγους μήνες, η περιοχή γύρω από τον οικισμό Αγία Σοφία καθαρίστηκε πλήρως με τη βοήθεια της περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας σε μια προσπάθεια που κράτησε περισσότερο από 1 μήνα και απαιτήθηκαν εκατοντάδες χιλιάδες ευρώ, ενώ συγκεντρώθηκαν εκατοντάδες τόνοι σκουπιδιών και μπάζων.
Αυτά που είδατε σε ένα μήνα έγιναν, αφού χάθηκαν δεκάδες χιλιάδες ευρώ και ένα κάρο βέβαια εργατόρες. Ο Γιάννης Ιωαννίδης, ο Δήμαρχος Δέλτα, είναι στην τηλεφωνική γραμμή. Κύριε Δήμαρχε, καλησπέρα. Καλησπέρα σας, καλησπέρα σας. Δεν σας καλέσαμε για το θέμα του οικισμού Αγία Σοφία και τον καθαρισμό που βρίσκεται σε εξέλιξη, αλλά δεν ξέρω αν θέλετε να πείτε μια κουβέντα. Εμείς σας καλέσαμε για τη δυσοσμία στη Σύνδο. Μια κουβέντα, αν θέλετε. Ναι, δύο λόγια. Όπως είπατε, αυτό πριν μερικούς μήνες καθαρίστηκε μετά από πάρα πολλά χρόνια. Το καθαρίσαμε μόλις ανέλαβα, πήρα αυτή την πρωτοβουλία στη συνεργασία με την περιφέρεια, με εντολή μάλιστα του τότε εισαγγελέα Θεσσαλονίκης. Κάναμε μια τιτάνια προσπάθεια, χιλιάδες τόνοι μπαζόν αποκομιδίστηκαν από την περιοχή και πήγανε και ανακουφίσαμε όλο τον τόπο. Αυτό όμως δεν μπορεί να συνεχίζεται συνεχώς. Το πρωί, όπως σας είπε ο Αντιδήμαρχος, καθαρίζουμε, το βράδυ γεμίζουμε. Η μισή Θεσσαλονίκη, για να μην πω πάρα πολύ και ολόκληρη, πετάει μπάζα μέσα από ανθρώπους οι οποίοι πηγαίνουν και τα παίρνουν, τα φορτώνουν παράτυπα και παράνομα και τα φέρνουν σε εκείνη την περιοχή που είναι πολύ κοντά και τα αναποθέτουν εκεί πέρα. Αυτό πρέπει να σταματήσει. Εμείς δεν μπορούμε, δεν έχουμε ούτε τα μέσα, ούτε τα χρήματα, ούτε την ενέργεια για να κάνουμε όλη αυτή τη δουλειά. Μοιραία αφήνουμε έναν άλλο τον υπόλοιπο κατοίκους μας μέσα στην, χωρίς να έχουν τις απαραίτητες καλές συνθήκες καθαριότητας. Δεν υπάρχουν μόνο αυτούργοι, κύριε Δήμαρχε. Καλά κάνετε και το λέτε. Υπάρχουν και ηθικοί αυτούργοι. Γιατί αυτά τα οποία πετούν, αυτοί που κάνουν τη δουλειά τους και λιμένονται την περιοχή, από κάπου τα παίρνουν. Να σας πω κάτι τώρα για να το... Υπάρχουν πολίτες οι οποίοι αντί να πάρουν ένα κάδο όταν έχουν κάνουν κάποια ανακαίνιση στο σπίτι τους ή έχουν κάποια παλιά έπιπλα και τα λοιπά στρώματα να τα πετάξουν, προτιμούν να πάρουν κάποιον παράτυπο, παράνομο που ενδεχομένως να το βρίσκουν εκεί στην περιοχή, έτσι, να πηγαίνει να τα φορτώνει. Και με 30, 40 και 50 ευρώ μαύρα να κάνουν τη δουλειά τους. Αυτό, ενώ θα έπρεπε να πάρουν αποδέκτη, να υπάρχει πιστοποιημένο συνεργείο που θα τα πάει και να πληρώνει εκεί που θα τα πάει. Γιατί να σας πω και κάτι, δεν έχουμε και αποδέκτη. Δεν είναι μόνο να τα συλλέξουμε, είναι και πού θα τα πάνε αυτά εδώ. Ο Δήμος συμβάλλεται για ορισμένους τόνους, εκατοντάδες τόνους που μπορεί για όλο τον χρόνο να πηγαίνει να τα... Και όχι για όλο τον νομό. Δεν μπορεί για όλο τον νομό να τα μαζεύει. Ούτε μέσα διαθέτουμε, ούτε δυνάμεις τέτοιες έχουμε καθαριότητα. Δεν μπορούμε να καθαρίζουμε δηλαδή μια περιοχή που σε λίγους μήνες θα ξαναγίνει το ίδιο. Αυτό είναι απαράδεκτο και διαμαρτύρονται δικαίως οι καταστηματάρχες, οι επιχειρήσεις εκεί πέρα και δικαίως καταγγέλνουν και δικαίως όλα αυτά εδώ. Πρέπει να σταματήσει. Ή λοιπόν πρέπει να αποφορτιστεί η περιοχή από όλους, γιατί είναι υπερφορτωμένη από το Ρωμά και υπάρχουν από τον Ρωμά και εκείνος ο συγκεκριμένος οικισμός και γίνονται και χίλια δυο άλλα, να το πω έτσι, υγειονομικής φύσης προβλήματα και τώρα με το COVID ακόμη περισσότερο πρέπει να είμαστε επιφυλακτικοί, ή διαφορετικά να βρεθεί ένας τρόπος κεντρικός, οπότε να αποφορτιστεί η περιοχή από όλο αυτό το πληθυσμό για να μπορεί να ανασάνει. Να σας ρωτήσω λίγο τι προέκυψε με δυσοσμία στη Σύνδο. Βλέπω έχει αρχίσει να παίρνει διαστάσεις στο θέμα. Εσείς λέτε ότι έχετε βρει τις πηγές. Μπορείτε να μας πείτε κάτι? Κοιτάξτε, εγώ αυτό που έκανα, γιατί δεν έχουμε εμείς αυτή την περιβαλλοντική αρμοδιότητα, είναι να ενεργοποιήσω τους αρμόδιους φορείς και τα ελεκτικά όργανα, ώστε να ξεκινήσουν την έρευνα από πού προέρχεται αυτή η οσμή που δύο μέρες ήταν πολύ έντονη. Και στο παρελθόν, δεν είναι μοναδική φορά αυτή εδώ που υπάρχει αυτή η οσμή, και στο παρελθόν, και είναι και χρόνια. Εν πάση περιπτώσει, μου έχουν ενημερώσει ότι έχουν εντοπιστεί πηγές από τις οποίες προέρχεται η δυσοσμία αυτή. Είναι επιχειρήσεις ή κάτι άλλο? Θα έλεγα αγροτικές, κτηνοτροφικές επιχειρήσεις, ας πούμε, οι οποίες θα πρέπει, εν πάση περιπτώσει, να έχουν ψηλή συνέστηση λογικής, ατομικής ευθύνης. Και τώρα τον Αύγουστο που υπάρχει δες, αυτό το φαινόμενο είναι πιο έντονο. Τα αρμόδια όργανα και με εντολή δική μου κινήθηκαν ταχύτατα, έχουν εντοπιστεί και γίνονται οι απαραίτητες ενέργειες. Δεν μπορώ, όπως καταλαβαίνετε, εγώ να δώσω ονόματα και διευθύνσεις. Είναι θέματα προσωπικά δεδομένα. Σχηματίζονται γίνονται ανάλογες διαδικασίες, ώστε να σταματήσει αυτό το φόρτο της περιβαλλοντικής υποβάθμισης που υπάρχει και μέσα στον οικισμό. Και δεν είναι η πρώτη φορά, σας επαναλαμβάνω. Είναι χρόνιο το πρόβλημα. Απλώς τώρα εντάχθηκε που βρίσκεται σε ένταση τις τελευταίες δύο μέρες. Οπότε κινητοποιηθήκαμε αστραπιαία και δυναμικά για να το δώσουμε ένα τέλος. Άρα θα περιμένουμε νεότερα και θα τα πούμε εκ νέου στις επόμενες μέρες. Από εδώ και πέρα οι αρμόδιοι, να το πω έτσι, οι αρμόδιοι θεσμοί και φορείς που έχουν αυτή τη δικαιοδοσία πρέπει να πράξουν γρήγορα το ταχύτερο δυνατόν για να μην συνεχίζεται αυτή η κατάσταση, η παράτυπη και παράνομη κατάσταση. Κύριε Ιωαννίδη, ευχαριστώ πολύ. Καλό βράδυ να έχετε. Έχετε καλά. Ευχαριστώ και εγώ.
προς κλείσιμο οδηγείται.